Στο δρόμο προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου και ο αυτοδιοικητικός διάλογος εξελίσσεται σε όλους τους δημόσιους χώρους και βεβαίως στην τηλεόραση. Απόψε θα καλησπερίσουμε έναν υποψήφιο δήμαρχο της Κρήτης, τον υποψήφιο δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον κύριο Δημήτρη Πιτσικάκη. Κύριε Πιτσικάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, σας ευχαριστώ. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το ερώτημα που φαντάζομαι σας το κάνουν πάρα πολλοί πολίτες στον δρόμο. Είστε ένας ενεργός πολίτης του Μαλεβιζίου, ζείτε στην περιοχή και παίρνετε φέτος την απόφαση να διεκδικήσετε τα ενία ενός πολύ δυνατού και πληθυσμιακά δήμου του Ηρακλείου, του Δήμου Μαλεβιζίου. Θέλετε να μου πείτε τι είναι αυτό που σας μπήκε ως σκέψη και σας όθησε να κάνετε αυτή την κίνηση μαζί με όλη την ομάδα που αυτή τη στιγμή συμπορεύεται μαζί σας? Πάντως δεν θα έλεγα όχι η καρέκλα. Είναι η καθημερινότητα, κάθε μέρα, γιατί και εγώ σαν πολίτης στο Μαλεβίζι που ζω εκεί, κάθε μέρα περιφέρομαι στους δρόμους του Μαλεβιζίου, η καθαριότητα στο Μαλεβίζι. Όλα αυτά με κάνανε να ανησυχήσω, όχι ότι θέλω να μηδενίσω κανένα. Απλά είπα και εγώ με την εμπειρία που έχω μετά από τόσα χρόνια και σαν επιχειρηματίας και θεωρώ ότι ήταν η ώρα μου και η συγκεκριμένη φάση της ζωής μου που θα μπορούσα να προσφέρω κι εγώ από τη μεριά τη δική μου και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Αυτή τη στιγμή ξεκινάτε μία προσπάθεια έχοντας μαζί σας άντρες και γυναίκες από την περιοχή του Μαλεβιζίου που έχετε δημιουργήσει μια δημοτική ομάδα για να διεκδικήσετε την ψήφο των συμπολιτών σας. Θέλω καταρχήν να μου πείτε τι σας λένε οι πολίτες σε αυτές τις επαφές που έχετε με τον κόσμο, είτε στο αστικό κομμάτι του Δήμου Μαλεβιζίου, είτε στην ενδοχώρα, στα χωριά του Δήμου Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που σας μεταφέρουν οι πολίτες σαν αγωνία? Κοίταξε, για κάποιο λόγο, να φανταστείς ότι είναι 194 άτομα αυτή τη στιγμή, γυναίκες, άντρες, το οποίο οι πολλοί πολίτες ήρθαν μόνοι τους. Και όχι μόνο αυτοί. Έχουν έρθει κι άλλοι που δεν μπορούμε πού να τους βάλουμε. Άρα όπως ανησύχησα εγώ, ανησύχησε πολλοίς κόσμος. Τώρα, όπως είπα και πριν, δεν θέλω να μηδενίσω, δεν το ξέρω το γιατί. Όμως ο κόσμος έδειξε ένα ενδιαφέρον για το συνδυασμό που κάναμε συνεργασία ευθύνης. Εξάλλου το λέει και ο συνδυασμός συνεργασία ευθύνης. Mm-hmm. Φαίνεται ότι έχει μια δυναμική, φαίνεται ότι ο κόσμος το εκτίμησε το βήμα που κάναμε. Υπάρχουν στελέχη από όλο το Μαλεβίζι που μπορούν να δώσουν στο Μαλεβίζι. Έχουμε πτυχία, ανθρώπους με πτυχία που εξάλλου εγώ δεν φημίζομαι για αυτό το κομμάτι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι επιτυχημένοι στην τοπική αυτοδιοίκηση που βασίζομαι και σε αυτούς, mm-hmm. μια μερίδα ανθρώπων. Βασίζομαι σε ανθρώπους που έχουν όρεξη για δουλειά, έχουν όραμα για τον τόπο μας, θένε να προσφέρουν, μπορούν να προσφέρουν και θεωρώ ότι με μένα μπροστά που ξέρω να διοικώ και να μην αδικώ, ξέρω να δω ποιος αξίζει να πάει εκεί που πρέπει και όχι να βολέψω, ξέρεις, την ξαδέρφη, τον κουμπάρο, το σύνδεκνο, επειδή σύμφερε χίλιους ψήφους. Δηλαδή να μπουν ανθρώποι που μπορούν να δώσουν στον τόπο μας. Άρα καθοριστικό ρόλο θα παίξει η ικανότητα αυτών των ανθρώπων και πού μπορούν να βοηθήσουν για να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών του Μαλεβιζίου. Αν την 8η Οκτωβρίου, κύριε Πιτσικάκη, οι πολίτες του Μαλεβιζίου, οι άντρες και οι γυναίκες του Μαλεβιζίου, σας εμπιστευτούν την τύχη της καθημερινότητάς τους, γιατί το λέει και ο λαός, τα παράπονά σας στον Δήμαρχο. Είστε λοιπόν η νέα Δημοτική Αρχή, είστε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου. Ποια είναι η βασική σας προτεραιότητα, τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι πρέπει να είχε γίνει χθες? Χθες. Η καθημερινότητα, τα σχολεία, νηπιαγωγεία. Αυτή τη στιγμή το γυμνάσιο έχει 650 παιδιά. Κάθε μέρα ο Δήμος Μαλεβιζίου μεγαλώνει. Είμαστε σύνορα και με το Δήμο Ηρακλείου. Πολλοί πολίτες από εμάς πάνε κάθε μέρα, πήγαινε Ηράκλειο, μένουν μέσα στο Μαλεβίζι και Ηράκλειο δουλεύει στο Μαλεβίζι. Όλο αυτό το Ρέθυμνο, που είμαστε σύνορα με το Ρέθυμνο, όλα αυτά πολεοδομικά, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πραγματικά αξία, περιουσία με αξία, το οποίο είναι μηδέν από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα σχέδιο πολεοδομικό, δεν υπάρχει κάποιος να μπορεί να αξιοποιήσει την περιουσία του. Όλα αυτά
είναι προτεραιότητα για μας. Σχολιά, δημοτικά, νερά. Ποιος ο λόγος να έχουμε ένα τέτοιο θησαυρό δίπλα μας στον Αλμυρό και να μην μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε? Άρα αντιλαμβάνομαι, κύριε Πιτσικάκη, ότι αυτό που έχετε ως πρώτη γραμμή είναι τον τρόπο με τον οποίο οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες του Δήμου Αλευεζίου θα κινούνται μέσα στον τόπο που ζουν, δηλαδή το οδικό δίκτυο. Θέλετε λίγο να μου πείτε το σχέδιό σας, πώς θα λειτουργήσετε, πώς θα προχωρήσετε σε παρεμβάσεις, ποιες είναι αυτές οι παρεμβάσεις, τι είναι αυτό που αποτελεί προτεραιότητα για εσάς? Προτεραιότητα, όπως είπα, είναι η καθημερινότητα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μία καθαρή πόλη. Δεν μπορεί το νερό. Καθημερινότητα, τα σχολιά. Καθημερινότητα, ότι... Το κυκλοφοριακό, ας πούμε, ένα ζήτημα που προκαλεί πονοκέφαλο σε όλους τους δήμους της Κρήτης, πόσο μάλλον στο Μαλεβίζι, που είναι και ένας δήμος που συνορεύει με μια μεγάλη πόλη όπως είναι το Ηράκλειο. Άρα εκεί υπάρχει μία σκέψη πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η καθημερινότητα, να μην εγκλωβίζονται οι οδηγοί μέσα σε περιοχές είτε του Γαζίου είτε ακόμα και τις πόλεις του Ηρακλείου, στα σύνορα. Να ανοίξουμε δρόμους. Όχι αυτό το χάλι που υπάρχει. Κάθε πρωί, πολλοί στη γειτονιά μου εκεί που μένω στο Τσαλικάκι, κατεβαίνουν ο ένας με τον άλλον να βρίζει: «Ο κόλωσε εσύ, θα κολώσω εγώ». Αυτά δεν επιτρέπονται. Αυτά όλα πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Να δούμε ποιους δρόμους θα ανοίξουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Να δούμε την παραλιακή, να δούμε το πιο σοβαρό κομμάτι, την Αμουδάρα. Έχουμε την καλύτερη παραλία ανεκμετάλλευτη. Δεν μπορεί μια κυρία αύριο το πρωί να θέλει να κατέβει με το παιδί της. Πού να περπατήσει? Πώς να περπατήσει? Δεν υπάρχει ένας πεζόδρομος, ένας ποδηλατόδρομος να μπορούμε. Δηλαδή αυτά είναι οι προτεραιότητες, οι δικές μου. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι οι βασικές στοιχείες του σχεδίου σας έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αναφερθήκατε στο θέμα της καθημερινότητας και της καθαριότητας. Υπάρχει και ένα ζήτημα, γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Πιτσικάκη, ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου, πέρα από το αστικό κομμάτι που είναι το Γάζι, Αμουδάρα, το Τσαλικάκι, έχει και δυναμική ενδοχώρα. Τον Κρουσόνα, χωριά της ευρύτερης περιοχής. Εκεί τίθεται και το θέμα της προσβασιμότητας του οδικού δικτύου. Είναι στις προτεραιότητάς σας αυτό? Αυτά όλα, από την πρώτη στιγμή που θα είμαστε εμείς η Δημοτική Αρχή, όλα αυτά με διάφορους τρόπους θα μπουν σε προτεραιότητα το κάθε χωριό, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα στο κάθε χωριό που μπορούν να γίνουν. Όπως ο Κρουσόνας που ανάφερες. Ο Κρουσόνας, ας πούμε, είναι ένα κεφαλοχώρι. Έχει μια δυναμική, έχει και αστικά χαρακτηριστικά, έχει και το κυκλοφοριακό του. Μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα και στον Κρουσόνα και σε πολλά άλλα χωριά. Δηλαδή, είναι πολλά χωριά που για κάποιο λόγο, όπως είπα και πριν, δεν θέλω να μηδενίσω, θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Δηλαδή τα χωριά είναι πολύ παραμελημένα. Ξέρεις, όπου και να πάμε τώρα, όχι δεν έχουμε νερό, όχι ξέρεις, αγροτική ειδοποιία δεν υπάρχει, οι δρόμοι είναι ακαθάριστοι. Δηλαδή δεν ξέρω για ποιο λόγο όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο είναι πίσω και δεν ξέρω και τι φταίει. Και δεν θέλω να κρίνω κανένα μας. Όμως πολλά παράπονα οι πολίτες, ξέρεις, κάθε μέρα που συναντώ ότι οι δρόμοι είναι ακαθάριστοι. Τι νομίζεις ότι θέλει ένα χωριό? Ένα χωριό θέλει να είναι καθαροί δρόμοι, να έχει νερά, να μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να μπορεί να περπατήσει, να πάει στην περιουσία του. Απλά πράγματα. Δεν θα σου ζητήσει κάποιος να του κάνεις ένα σπίτι. Ο κόσμος καταλαβαίνει, ο πολίτης καταλαβαίνει. Μάλιστα. Όμως κάποια αυτονόητα πρέπει λίγο να τα δούμε πιο ενεργά. Θέλω, κλείνοντας σιγά σιγά αυτή την τηλεοπτική συζήτηση μαζί σας, κύριε Πιτσικάκη, να μου μιλήσετε λίγο και για την ομάδα σας, να μου μιλήσετε για τον επικεφαλής, για εσάς. Είστε ένας άνθρωπος που μου είπατε ότι ζει στο Μαλεβίζι, αντιλαμβάνεται και βιώνει τα προβλήματα του Μαλεβιζίου. Μπήκατε σε αυτή τη λογική να ευαισθητοποιηθείτε και να διεκδικήσετε με αυτούς τους 200 ανθρώπους τον Δήμο Μαλεβιζίου. Ποιος είναι ο Δημήτρης Πιτσικάκης? Ο Δημήτρης Πιτσικάκης ξεκίνησε από τον Κρουσόνα. Η αρχική μου πορεία ήταν κτηνοτρόφος. Στη συνέχεια έγινε επιχειρηματίας. Ξέρει πολλοί κόσμος ότι ασχολούμαι με την εστίαση, με ένα μαγαζί στην παραλιακή και με το ξενοδοχειακό κομμάτι. Όπως πολλοί κόσμος με γνωρίζει σαν κούτουλος, αυτό είναι ένα παρατσούκλι από τον παππού μου, ή σαν... Είναι ένα εθιμοτυπικό που υπάρχει σε όλη την Κρήτη. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι δεν με ξέρουν.
γιατί νομίζουν σαν όνομα ότι ξέρεις κάτι, ο Κούτουλος έχει μαγαζά στη νύχτα. Δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει ένα μαγαζί στην Παραλική που ξέρει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι. Είναι επιχειρηματικά. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Το οποίο, όπως είπα και πριν, είναι η ώρα μου αυτή τη στιγμή να δώσω. Να δώσω εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια που ξέρω, που γνωρίζω για τα παιδιά μας, που μπορώ να πω πράγματα, που μπορώ να συμβουλέψω αύριο τα δικά μας παιδιά, γενικά για πολλά πράγματα. Τόσα χρόνια η εμπειρία που έχω, είτε επιχειρηματική, είτε σε επίπεδο γνωριμιών, αυτά όλα να μην πάνε χαμένα. Μάλιστα. Νομίζω ότι ήσασταν ξεκάθαρος. Κύριε Πιτσικάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε στο κεντρικό δελτίο. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη σε αυτό που έχετε ξεκινήσει να κάνετε. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε εδώ σήμερα. Να είστε καλά και πάντα επιτυχίες. Σας ευχαριστώ θερμά.